Ο πρόεδρος της ΔΕΠ, εδώ, καλά θυμάμαι. Ο Βασίλης ο Περίκης. Και πολλά ακόμη μέλη της ΔΕΠ. Είναι κοντά μας ο Στέφιος ο Αδάμ, ο γενικός συντονιστής οργανώσεων πολιτικής κοινωνίας. Είναι κοντά μας ο Νόπης ο Ιωσή, ο θεματικός συντονιστής εστίασης πολιτικής κοινωνίας. Πρόεδροι τοπικών και Καστοριάς, και Ανεστορίου και Αρμουζοεστικού, η κυρία Μαρία Κυριλίδου, πρόεδρος της Τοπικής Αγγελίας, ο κύριος Θωμάς Παπαδόπουλος, πρόεδρος Τοπικής Αρμουζοεστικού, ο κύριος Άννας Αμεντζίδης, πρόεδρος Τοπικής Νεστορίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάπου το ξεχάσουμε. Μα συγχωρείτε γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι όμως γιατί βλέπω, εκπροσώπους φορέων, Ομοσπονδία Κούνας, ξενοδόχους, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα εδώ για να στηρίξουν την προσπάθεια της Μαρίας Αντωνίου. Άλλωστε συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, πολύ στενά, γιατί δεν περάσαμε και λίγα και κατάφεραν να κάνουν πάρα πολλά για τον τόπο τους. Και φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί κύριε Αντωνίου, βλέπω κόσμο και από το εξωτερικό ακόμη. Για εσάς ήρθαμε. Ο κύριος Καϊκακιάς εδώ, ο κύριος Καϊκακιάς, βλέπω και ανθρώπους από την Αθήνα, ο Νίκος ο Ζούρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να μην χρονοτριβώ άλλο, θέλω να συνεχίσουμε λίγο στο πλάνο της παρουσίασής μας. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα σήμερα και όλα αυτά για τη Μαρία μας. Τα ετοιμάσαμε με πολύ αγάπη. Η Μαρία Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, δίνει έναν ακόμη αγώνα για το καλό του τόπου, της αγαπημένης της Καστοριάς, για το καλό το δικό σας και των παιδιών σας. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, σας θέλει όλους συνοδικούς. Για να μπορέσει να σας εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για να μπορέσει να συνεχίσει το όραμά της για τον τόπο που γεννήθηκε και αγαπά. Για να μπορέσει να δώσει ξανά τις δικές της μάχες για την πρόοδο και ανάπτυξη κάθε γωνιάς της ακριτικής μας Καστοριάς. Για να μπορέσει να κρατήσει τους νέους στη γενέτειρα γη. Για να μπορέσει να πάει την Καστοριά ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο ψηλά. Για να τα καταφέρει όλα αυτά, τι χρειάζεται, όλους εσάς, τη δική σας φωνή, τη δική σας ψήφο. Ήρθε η ώρα όμως να καλέσω εδώ. Δεν είσαι για το βήμα. Θέλεις να κινηθείς πιο ελεύθερα. Νέος άνθρωπος, εγώ λίγο μεγάλωσα, οπότε χρειάζομαι το βήμα να στηρίζομαι. Τον Παναγιώτη τον Ιτζίδη. Ένας άνθρωπος, ένα πλήσιο τέχνη της Καστοριάς, το οποίο θα μας μιλήσει πολύ καλά για την Μαρία πολιτικό, αλλά κυρίως για την Μαρία ως άνθρωπο. Γιατί αυτό είναι η Μαρία, ο δικός μας άνθρωπος. Καλησπέρα και από μένα. Έχω ένα άγχος εγώ, θα το πω. Πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο κοινό. Θα σας αναφέρω κάποια λόγια τα οποία θα λέω την κυρία Μαρία. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκονται σήμερα εδώ, στην κεντρική προεκλογική ομιλία της υποψήφιας βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία για την Καστοριά της Μαρίας Αντωνίου, της αγαπημένης μου Μαρίας Αντωνίου, και θέλω να μιλήσω για αυτήν. Και ειλικρινά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να αναφέρω από όλα αυτά που έχει κάνει. Η διαδρομή της και το έργο της μιλούν από μόνο τους. Η Μαρία είναι μια γυναίκα δυναμική, με μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στην πολιτική, με ενεργό ρόλο τόσο στην αναμπέλη της Καστοριά, όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, χωρώντας πάντα την φανέλα της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό στόχο το καλό των συμπολιτών της. Εντάχθηκε από τα νεανικά της χρόνια στην ΟΝΕΔ και τη ΔΑΠ του Λουφουκού, διετέλεσε υπεύθυνη γυναικών της ΝΟΔΕ Καστοριάς. Στο συνέδριο του 2007 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 2005 έως το 2009. Είναι Γενική Γραμματέας στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς. Στο συνέδριο του 2010 εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές του 2012 και του 2015 εξελέγει βουλευτής της Καστοριάς με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε τακτικό μέλος στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Βουλής Έρευνας και Τεχνολογίας από το 2016 έως το 2019, διετέλεσε αναπληρωτής τομεάρχης παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Και κατά την τρέχουσα τετραετία, 2019-2023, ήταν και επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για ζητήματα Βόρειας Ελλάδας. Αυτή είναι η Μαρία Αντωνίου ως πολιτικός, ως δημόσιο πρόσωπο. Με την αδιάρρητη δράση της
στα κοινά το έργο της, το πλούσιο βιογραφικό της, την επιτυχημένη σταδιοδρομία της, όπως την γνωρίζετε άλλωστε και εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όμως νιώθω τη βαθιά ανάγκη να μιλήσω για τη Μαρία Αντωνίου ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα, ως φίλος μητέρα. Γιατί αυτή είναι η Μαρία Αντωνίου. Ένας άνθρωπος με ήθος, με αξίες και ιδανικά, που έχει μάθει να αναγνωρίζεται για το καλό των συμπολιτών της και του τόπου της και που βάζει το συλλογικό συμφέρον πάνω από κάθε άλλο ατομικό όφελος και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δεν ξεχνώ ποτέ όταν μαθητής ακόμα στο Λύκειο, που είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω ως μητέρα, τον αγαπημένο μου φίλο, τον γιο της, της εξέφρασα την επιθυμία μου να υλοποιήσω το δικό μου επαγγελματικό όριο εδώ στην Χριστουγεννιά. Σε μια πόλη που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν ήδη εμφανείς και οι περισσότεροι νέοι συνομοί εκεί μου έφυγαν από το τόπο μας για να αναζητήσουν την καλύτερη τύχη σε άλλες πόλεις με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές. Ήταν εκείνη που αγκάλιασε το όραμά μου, στήριξε την ιδέα μου και με ενθάρρυνε να αγωνιστώ για αυτό που πιστεύω όπως κάνει όπως και η ίδια κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με εντυπωσίασε με τις σκέψεις της, την άποψή της, τις προτάσεις της για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Καστοριά και την ακλόνητη θέση της να βοηθήσει με κάθε τρόπο. Από όποιο θεσμικό ρόλο και αν έχει, τους νέους να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά εδώ, στον τόπο μας, για να μην κατατήσει η πόλη μας μια πόλη έρημη. Από τότε είναι δίπλα μου, σε κάθε βήμα, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Με πιστεύει, με στηρίζει, με συμβουλεύει, με ενθαρρύνει, με βοηθά να βρω τον βηματισμό μου σταθερά στον επαγγελματικό μου στίχο. Μου δίνει μαθήματα ζωής. Γιατί αυτή είναι η Μαρία Αντωνίου, όχι απλώς μια πολιτικός των βαρύτητων λόγων και των αβάσιμων υποσχέσεων, αλλά μια γυναίκα, μια εργαζόμενη, μια μητέρα, ένας άνθρωπος, με βαθιά συνέστηση και ισχυρό αίσθημα ευθύνης, που είναι πάντα εδώ κοντά μας, πρόθυμη να βοηθήσει όλους όσους ζητούν τη βοήθειά της. Με την ιδιαίτερη αγάπη της για τον τόπο της, τον οποίο θέλει να δώσει τη θέση που του αξίζει, τη θέση που μας αξίζει, ως πολίτες αυτής της αντιδικής περιοχής, στην άκρη αυτού του χάρτη. Αγαπημένη μου Μαρία, σου εύχομαι από βάθη καρδιάς τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Εύχομαι οι συμπολίτες μου να επιλέξουν εσένα ως βουλευτή Καστοριάς με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί γνωρίζω καλά πως ό,τι λες το κάνεις, σταθερά για την Καστοριά μας, σταθερά για την Ελλάδα. Σε αυτόν τον αγώνα, φίλες και φίλοι, δεν περισσεύει κανείς. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της Μαρίας Αντωνίου σηματοδοτεί ένα καλύτερο, πιο ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και φωτεινό αύριο για τον τόπο μας, για τον ομό, για την Καστοριά που εσείς θέλετε, για την Καστοριά που μας αξίζει. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε τώρα. Τεχνολογία βοηθάει, βλέπετε, σε πάρα πολλά πράγματα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια τομή στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας. Μιλάμε για τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος διατριάρει στη σχέση με τη Μαρία Αντωνίου, μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, τους έχω ζήσει κατηδίαν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να συνδεθούμε, να μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα για τη Μαρία την Αντωνίου. Φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνετε ευκαιρία απόψε να μοιραστώ μαζί σας μου ορνότη ψηφιακά, καθώς είναι αργά που θέλω να είναι εκεί μου φυσική παρουσία. Και φυσικά είναι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για την ψηφιότητα της φίλης μου Μαρίας Αντωνίου στη Καστοριά. Με την Μαρία έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα ότι ο ρόλος της υπήρξε απολύτως καταληκτικός για να μπορέσουμε να δούμε μια σειρά από επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Στους σημαντικούς τεχνολογικούς παίκτες όπως η Pfizer, όπως μεγάλες εταιρείες consulting, όπως η Cisco, να πραγματοποιούνται. Πράγματα τα οποία συζητούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία τετραετία με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να γίνονται πραγματικότητα. Και θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο πάντοτε παίζουν ρόλο οι άνθρωποι, όχι μόνο οι πολιτικές. Η Μαρία Αντωνίου είναι ένα ηθοποιός άνθρωπος, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλά μικρά και καθημερινά προβλήματα τα οποία αυτές οι επενδύσεις συναντούν στο πεδίο. Και είναι σίγουρα ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στους φίλους της. Υπό αυτή την έννοια και με δεδομένες τις ευρύτερες ανάγκες και τις ευρύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, σας καλώ να τις στηρίξετε και επίσης σα
Σκαλώνω να στηρίξετε την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Στις 21 Μαΐου έχουμε ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, να μην γυρίσουμε πίσω στις τρεις πολλές ημέρες που αφήσαμε για τα καλά πίσω μας στο ευρωλόγιο, αλλά πραγματικά να πάμε τη χώρα εκεί που μας πρέπει και που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Και πραγματικά ένιωσα αυτή την ανάγκη να έρθω να μιλήσω για τη Μαρία και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία τόσο σημαντικά 4 χρόνια. Η Μαρία την Αντωνίου δεν την ήξερα. Θυμάμαι, ερχόμενος εδώ, προσπάθησα να ανακαλέσω ποια ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί της. Ήταν Αύγουστος του 19. Εγώ μόλις είχε εκλεγεί και η κυβέρνηση μας, η Κυριάκου Μητσοτάκη, ήμουν κάπου Χαλκιδική, ίσως τις τελευταίες ανέμενες διακοπές που είχα. Δεν ήταν επόμενα χρόνια, δεν προέκυψαν. Διακοπές, και ήταν ο Μάστας ο Κυρίζογλου. Ένας άλλος Καστοριανός, ένας τέτοιος της αυτοδιοίκησης, πατέρας καθεργός, ο οποίος με καλεί στο τηλέφωνο, μάλιστα δεν είχε πολύ δυνατό σήμα, να μου πει Κωνσταντίνε, ανέλαβε το γραφείο του Πρωθυπουργού, σε είχε χαρακτήσει ένα παλικάρι, Μαρία την Αντωνίου, την οποία πρέπει να γνωρίσει γιατί θα συνεργαστούμε μαζί της. Μετά με έδωσε να μιλήσουμε μαζί, Μαρία, να σου ξομολογηθώ, δεν είχε καλό σήμα και δεν άκουγα τίποτα από ό,τι έλεγες. Το σημαντικό είναι ότι ανταλλάξαμε τηλέφωνα και από την επόμενη μέρα, ουσιαστικά από εκείνο τον Αύγουστο του 19, ξεκίνησε μια συνεργασία σε τόσα πολλά επίπεδα. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, μην λέμε όλοι πόσο δύσκολα ήταν. Εγώ ήθελα να σας πω για τα πόσα πράγματα δημιουργήσαμε μαζί κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν με τη Μαρία Αντωνίου αλλάξαμε τη ροή της Θεσσαλονίκης. Γιατί και η Θεσσαλονίκη είχε αυτά τα προβλήματα το 2019, γιατί και την Θεσσαλονίκη πραγματικά τη τύχαινε το brain drain, οι νέοι που πήγαιναν στο εξωτερικό. Και αυτά που υπόθηκαν λίγο και από τον Κυριάκο Πιερακάκη για όλες αυτές τις εταιρείες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όλες αυτές οι εταιρείες που επέλεξαν την πόλη της Θεσσαλονίκης για ανάπτυξη, για επενδύσεις, η Pfizer, η Deloitte, η Cisco. Να θυμίσω, Μαρία, πώς έγινε ο γάμος με τη Cisco όταν με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες: έχω τους ανθρώπους στη Cisco και πρέπει να τους φέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Κλείσαμε το ραντεβού να έρθουν στο γραφείο μου. Και ουσιαστικά ακόμα δεν είχαμε το πλάνο, είπαμε το ναι, και να ξέρουμε πώς θα γίνει. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η Μαρία που ξέρει πώς να καταφέρνει αυτά τα πράγματα. Γιατί η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που και οραματίζεται, αλλά και το κάνει αυτό με έναν τόσο ωραίο τρόπο που μπορεί να σε παίρνει πρωί-πρωί τηλέφωνο, να σου ζητάει κάτι, κάπου το μεσημέρι να έχει θυμώσει και να παίρνει τηλέφωνο και να μαλώνει. Και το βράδυ να λέτε πάμε για ένα ποτό, να περάσουμε ωραία. Και ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος που καταφέρει να γίνονται όλα αυτά τα νέα πράγματα και στο κομμάτι της ανάπτυξης.
εσείς και στο κομμάτι των υποδομών η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η Θεσσαλονίκη έχει αποκτήσει πλέον μια ατζέντα και σκεφτείτε σε ποιους οφείλεται αυτή η αλλαγή στην πόλη μας, στην τόσο μεγάλη και σημαντική πόλη, όπου πλέον έχουμε μεγάλα project, έχουμε τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, έχουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, έχουμε το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, έχουμε το μετρό που επιτέλους τελειώνει και θα το έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε το flyover, δεν θα σας απαριθμίσω, έλεγα ίσως είναι και βαρετό, αλλά όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα προφανώς της κυβέρνησής μας, προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του ανθρώπου που τον εκπροσωπεί στη Θεσσαλονίκη και ήταν αυτή που πραγματικά έβαλε πλάτη κάτω από συνθήκες που δεν είναι πάντα προφανές ότι θα έχουν ένα αίσιο τέλος, αλλά το ότι πάμε συνέχεια σε success stories, αυτό οφείλεται και στη δική σου παρουσία, αντίστοιχα και στη δική μας βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους που πραγματικά η Θεσσαλονίκη άλλαξε, για αυτούς τους λόγους που η Θεσσαλονίκη μπήκε στο διεθνή χάρτη, το θεωρητικό Time, ο Guardian, το CNN Travel, οι κρουαζιέρες που έχουν έρθει, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, όλα αυτά που οφείλονται σε αυτήν και όλα αυτά που είμαι σίγουρος ότι παλεύει να τα φέρει και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, σε όλους αυτούς τους χώρους που γνωρίζουν δυσκολίες. Ξέρω ότι η Καστοριά γνωρίζει αυτές τις δυσκολίες στο κομμάτι της απασχόλησης, στην προοπτική για τους νέους. Είναι ακριβώς όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται έτσι ώστε να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν, για τον άνθρωπο που ξέρει να δουλεύει, για τον άνθρωπο που οραματίζεται, αλλά για τον άνθρωπο που υλοποιεί, για τον άνθρωπο που χαίρεσε να συνεργάσει μαζί του, για τον άνθρωπο που φέρει αποτελέσματα, την επόμενη Κυριακή, τέτοια ώρα, που ξέρετε θα είναι και η μέρα της γιορτής μου, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, σας καλώ όλους τους Καστοριανούς να μου κάνετε ένα μεγάλο δώρο και να την εκλέξετε βουλευτή. Αλλά νομίζω ότι θα είστε σε καλά χέρια και θα πετύχει τόσο πολύ την περιοχή που αγαπάς. Και ξέρω ότι όλες οι μέρες θα είναι μέρες δημιουργίας για σένα, για τους ανθρώπους και για την πόλη της Καστοριάς. Μαζί λοιπόν με τους αντιδημάρχους εδώ πέρα από την Θεσσαλονίκη για να δείξουν πόσο σημαντικοί ήσουν για μας. Σε παραδίδουμε στα χέρια της Καστοριάς, των ανθρώπων της Καστοριάς και ένα λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, Μαρία, κάνε μας περήφανος. Για την παρουσία σας και για όλα τα καλά που είπατε για τη Μαρία μας. Φίλες και φίλοι, ψηφοφόροι της Καστοριάς, αυτή τη φορά σκεφτείτε καθαρά με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Γιατί εννοώ, θα το δείτε ευθύς αμέσως σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη Μαρία Αντωνίου, τη δικιά μας Μαρία, τη δικιά σας Μαρία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας δημιουργήθηκε μια ιδέα.
Μα δημιουργήθηκε μια επιθυμία να φτιάξουμε αυτό το κέντρο. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην επιτάχυνσή του και πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε δράσεις που είχαμε στο μυαλό μας μέσα στη Θεσσαλονίκη. Το 2019 αυτή η επιθυμία, αυτή η ιδέα άρχισε να γίνει πραγματικότητα. Με την βοήθεια της κεντρικής κυβέρνησης, των δομικών παραγόντων της Θεσσαλονίκης, αλλά με την πολύ σημαντική συνδρομή της Γενικής Διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης, της κυρίας Μαρίας Αντωνίου, έγιναν όλα αρχικά. Η δύναμη και η ιδιωτικότητα της Μαρίας Αντωνίου ήταν αυτή που συνετέλεσε τελικά στο να γίνει πραγματικότητα ένα κέντρο, ένα σημείο αναφοράς για την επιτάξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Νότια Ευρώπη. Η Μαρία Αντωνίου, που μόλις αυτήν 3 χρόνια στα πλαίσια της πράγματος, έχει μόνο να πρέπει να λάβω στην Ευρώπη.
Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το ενδιαφέρον που έριξε για το κλιματικό τομέα, καθώς επίσης και ο οργανισμός που πυκνίζει κάθε γέλια. Τώρα μας έχει ανάγκη από τέτοιους πολιτικούς. Μαρία, καλή επιτυχία. Η Μαρία για μένα έχει, έχει στοιχεία ευγένειας, έχει συνέστηση, νοιάζεται πολύ για τους πολίτες της Καστοριάς, νοιάζεται για τους ανθρώπους, νοιάζεται για την κοινωνία, νοιάζεται για το σήμερα, για το αύριο. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου στην επόμενη κυβέρνηση η Μαρία να έχει μια θέση ξανά στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει ακόμη και στην περιοχή της Καστοριάς, από την ιδιότητά της αυτή, αλλά και γενικότερα να προσφέρει, νομίζω, στο κυβερνητικό της έργο. Διαδραστική, θα έλεγα, κουβέντα, αυτό φάνηκε και ο κόσμος αυθόρμητα έχασε κάποια πολύ κέρα ερωτήματα, τα οποία προσωπικώς καλύπτουν όλο το φάσμα της παθολογίας, της λοιμώξης, εμβολιασμού, στα πρώινα νοσήματα. Είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε μια έγκριτη
έτσι, και όχι προσωπική αλλά γενική ενημέρωση. Εδώ τόνισα ότι είναι σημαντικό ο καθένας να έχει τον οικογενειακό γιατρό και εμείς πραγματικά και δράκτορα συγκρίαζα να πω και τον γνωρίζει και την Αντωνίου ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να συνδράμουμε από το βάθμιο νοσοκομείο από το ΑΧΕΠΑ με μεγάλη χαρά. Έτσι μην ξεχνούμε εμείς μόνο ότι έχουν την εδωγή μου από την Καστοριά και πραγματικά για μια φορά θέλω να την ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με τον κόσμο έτσι τις γενέτειρες του μνημονίου. Είναι η Μαρία μας. Και όταν κάποιος αναφέρεται σε έναν άνθρωπο λέγοντας αυτό το κτητικό αλλά και το πολύ αγαπησιάρικο το Μάση, είναι ένας άνθρωπος που από τη στιγμή που θα τη γνωρίζεις ξέρεις ότι έχεις έναν συνοδοιπόρο για να λύνεις προβλήματα, αλλά μπορεί να πάει στην ψυχή σου. Η Μαρία είναι η Μαρία όλων και ειλικρινά από παιδιά της έχουμε καλή πορεία γιατί τέτοιοι άνθρωποι, ειδικά και γυναίκες, δεν θα πρέπει να είναι στο περιφέρειο, θα πρέπει να είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή.
να είσαι πάντα δυνατή, αυθεντική, η μπλε Μαρία που αγαπά.
την πολιτική σου διαδρομή με το ίδιο σθένος, όπως ακριβώς γνωρίσαμε το 2012, όταν πρωτοβήκε στην Βουλή. Τώρα πια, επειδή σε έζησα, με περισσότερα εφόδια, με περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις στις αποσκευές σου, πιστεύω ακράδαντα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, ότι η φωνή της Καστοριάς, η δική σας φωνή, θα είναι ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο ισχυρή. Καλή επιτυχία από καρδιά, σε καλό προβλήμα. Υπουργό να σε δω, Μαρία Αντωνίου.